Κύριε Υπουργέ, υπογράφει και η σύμβαση δωρεάς μεταξύ Δημοσίου Ελληνικού Περιφέρειας Υγειονομικής Θα Αιγινίου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου, Αντικαρκινικής Εταιρείας της Δωρήτριας κυρίας Λάτση. Στόχος της δωρεάς υποτίθεται ότι είναι η αποσυμφόρηση του Θα Αιγινίου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και με τη δημιουργία νέας μονάδας ημερήσιας νοσηλείας που θα μεταφερθεί στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά όμως σε χώρο μακριά από τις βασικές εγκαταστάσεις το νοσοκομείο έχει δημιουργήσει δικαιολογημένες και σοβαρότατες ανησυχίες στο προσωπικό και στους ασθενείς. Ειδικότερα, οι ανησυχίες βασίζονται στα εξής: ότι με βάση τον ισχύοντα ελλειπή οργανισμό, οι ογκολόγοι και παθολόγοι μειώθηκαν από 12 σε 10, ενώ υπήρξε και προηγούμενη μείωση από 14 σε 12. Στην αιματολογική μειώθηκαν από 6 σε 4. Την ίδια ώρα, μόνο το τελευταίο 1,5 χρόνο, υπήρξε αύξηση των ασθενών κατά 17% στην αιματολογική κλινική. Στα εξωτερικά, η ιατρία επικρατεί το αδιαχώρητο και στα απογευματινά επίσης, για όσους έχουν να πληρώσουν. Δεύτερον, οι γιατροί των ογκολογικών τμήματων επιμερίζονται καθημερινά σε εξωτερικά ιατρία, ημερήσιο νοσηλεία, τμήμα κλινική και σε θεματικό ογκολογικό συμβούλιο καθημερινά. Με τη μετατροπή της μονάδας θα δημιουργηθεί κενό στις διαλύσεις φαρμάκων για τις υπόλοιπες κλινικές που μέχρι τώρα γίνονταν αποκλειστικά στο συγκεκριμένο τμήμα από έμπειρο προσωπικό με ευθύνη του τμήματος του φαρμακείου. Στην νοσηλευτική υπηρεσία υπάρχουν 95 κενά, ενώ τα κενά στις υπόλοιπες υπηρεσίες αν έρχονται στα 63. Με βάση αυτά, ρωτάται ο κύριος Υπουργός, τι μέτρα θα λάβει για την πλήρη στελέχωση του Θα Αιγινίου Νοσοκομείου και της νέας μονάδας, με την πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου υγειονομικού υποστηρικτικού προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, από τη στιγμή που το νοσοκομείο ήδη προσπαθεί να λειτουργήσει με δραματικά κενά, η μεταφορά της μονάδας δημιουργεί αυτομάτως νέα μεγαλύτερα, δεν υπάρχει ενημέρωση για καμιά πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Δεύτερον, τι μέτρα θα λάβει ώστε να παρέχονται απολύτως δωρεάν όλες οι υπηρεσίες υγείας. Τρίτον, παίρνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρονικοί φάκελοι ασθενών, πώς θα επιτυχάνεται η ασφαλής και με βάση τους κανονισμούς μεταφορά τους ανάμεσα στη νέα μονάδα και το νοσοκομείο. Είναι γνωστό ότι κατά την οποιαδήποτε μεταφορά ασθενούς είναι υποχρεωτικό να μεταφέρεται και ο φάκελός του με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που έχει ανάγκη το προσωπικό που τον παραλαμβάνει. Τέταρτον, με ποιο μέσο θα γίνεται η επίγουσα διακομιδή ασθενών που τυχαίνει να λαμβάνει η χώρα είτε για μετάγκηση, είτε για παρεκκέντηση, είτε για εισαγωγή για νοσηλεία. Και πέμπτον, γιατί η αναγγελία και προετοιμασία της νέας μονάδας δεν συνοδεύεται με πρόβλεψη για απεικονιστικές εξετάσεις, οι οποίες αποτελούν συστατικό κομμάτι της παρακολούθησης των ογκολογικών ασθενών. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Στολτίδη. Το λόγο έχει ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, για την πρωτολογία του. Επ' ευκαιρία αυτής της ερώτησης και περίμενα να υποθεί και με έναν ξεκάθαρο τρόπο, πρέπει να ευχαριστήσουμε το Ίδρυμα Λάτση και την κυρία Λάτση για αυτή τη μονάδα ημερησίας νοσηλείας η οποία γίνεται, η οποία εγκαινιάστηκε προχθές και είναι ένα κόσμημα πραγματικά που θα βοηθήσει τους ασθενείς, τους ογκολογικούς ασθενείς να έχουν την καλύτερη δυνατή θεραπεία σε έναν χώρο ο οποίος έχει διαμορφωθεί πλήρως με τις κλίνες, με ένα ρομποτικό μηχάνημα το οποίο λειτουργεί και προστατεύει και το προσωπικό το οποίο θα εργάζεται εκεί πέρα προκειμένου να γίνεται η παρασκευή των καταλληλών σχημάτων και πραγματικά είναι μια τεράστια κοινωνική προσφορά που δίνει τη δυνατότητα στο συγκεκριμένο νοσοκομείο να έχει ένα πρότυπο στολίδι μονάδας ημερησίας νοσηλείας. Οπότε ας ξεκινήσουμε από αυτό. Να ξεκινήσουμε και να πούμε ευχαριστούμε ως πολιτεία αυτό το οποίο γίνεται και η νέα μονάδα η οποία έχει διαμορφωθεί. Προκειμένου να λειτουργήσει αυτή η ομάδα ζητήθηκε η σύσταση τριών θέσεων παθολογίας ογκολογίας, πράγμα το οποίο έγινε και ήδη έχουν εγκριθεί από τις 7 Δεκάτου του 2021 οι συγκεκριμένες θέσεις. Παράλληλα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ετήθηκαν επιπλέον μια σειρά από θέσεις αναισθησιολόγων και λοιπόν ειδικοτήτων είτε ιατρικών είτε λοιπού προσωπικού που όλες εγκρίθηκαν στο σύνολό τους, ενώ αναφορικά με την αιματολογική κλινική στην οποία αναφέρεστε αρχικώς δεν υπήρξε αίτηση για συγκεκριμένη θέση. Αυτή υπήρξε εκ των υστέρων και αποφασίστηκε η μετατροπή της καινής οργανικής θέσης σε θέση επιμελητή β' αιματολογίας. Στο νοσοκομείο εξυπηρετούνται υπηρεσίως 500 περίπου άτομα και γι' αυτόν τον λόγο το νοσοκομείο στην πραγματικότητα, επειδή είναι το μοναδικό νοσοκομείο που υπάρχει, έχει εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό, όπως γνωρίζετε, το νέο ογκολογικό το οποίο θα γίνει στην Θεσσαλονίκη. Στον χώρο της ΜΗΝ, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το είπα και προηγουμένως,
Υπάρχει ένα πρότυπο πλέον ρομποτικό μηχάνημα διάλυσης των φαρμάκων και βρίσκεται το νοσοκομείο στη διαδικασία να υπάρξει και δεύτερο μηχάνημα προκειμένου να εξυπηρετούνται όλοι οι ασθενείς της μονάδας ημερησίας νοσηλείας με τον πλέον ασφαλή τρόπο, γιατί αυτά τα ρομποτικά μηχανήματα, όπως είπα και προηγουμένως, δίνουν τη δυνατότητα και της καλύτερης δυνατής προστασίας του προσωπικού το οποίο ετοιμάζει τα φάρμακα, αλλά παράλληλα και πετυχαίνεται με τον απόλυτο βαθμό ακρίβειας η δοσολογία που πρέπει να ληφθεί, που είναι προς όφελος του ίδιου του ασθενούς. Ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος λειτουργεί στο Θεαγένειο, περιλαμβάνει τα πάντα, όπως είπατε, πλην αποκονιστικών εξετάσεων και σε σύντομο χρονικό διάστημα υπάρχει πρόβλεψη και θα πλουστιστεί και με απεικονίσεις. Για μια ακόμη φορά θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες και συνολικά στο Θεαγένειο για τον αγώνα που κάνει όλο αυτό το διάστημα, αλλά και στο Ίδρυμα Λάτσι που με τη νέα μονάδα ημερησίας νοσηλείας πραγματικά δίνεται μια πνοή στους ανθρώπους αυτούς, τους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι ογκολογικοί ασθενείς και έχουν πλέον τη δυνατότητα να έχουν τις καλύτερες δυνατές θεραπείες, τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Στολτίδης για τη δευτερολογία του για 3 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Καταρχήν, δεν έχουμε μια δωρεά, άσχετα τη γνώμη έχει ο καθένας, είτε για τις ευθύνες του κράτους στην κάλυψη των αναγκών στα θέματα υγείας. Το θέμα είναι πώς θα αποτελέσει αυτή θετική εξέλιξη για ασθενείς και υγειονομικούς. Και λέμε, για να λειτουργήσει με ασφάλεια η κάθε ογκολογική κλινική πρέπει να έχει 5 μόνιμους γιατρούς. Οι επιστήμονες το λένε και τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Απέναντίας όχι στην κυβέρνηση που διαχειρίστηκε τα θέματα υγείας με σημαντική επιβάρηση των ογκολογικών ασθενών. Πρώτη ογκολογική κλινική έχει 2 μόνιμους. Λείπουν 3. Δεύτερη, η Β' έχει 4 μόνιμους, 1 σε διαθεσιμότητα, λείπουν 2. Ογκολογική έχει 4, λείπει 1. Αιματολογική κλινική 3 μόνιμους. Λείπουν 2. Άρα, με το ζόρι, με υπεράνθρωπες προσπάθειες, οι γιατροί και οι νοσηλευτές συνεχίζουν να σώζουν κόσμο σε σχέση και με μεγάλο κόστος στην επιβάρηση της βιολογίας τους. Η ημερήσια νοσηλεία, όμως, λέμε, επαναλαμβάνουμε, δεν είναι κάτι ξεχωριστό από την κλινική. Είναι μέρος αυτής. Οι γιατροί επιμερίζονται καθημερινά σε εξωτερικά. Οι ιατροί, ημερήσια νοσηλεία, τμήμα κλινική, συμμετέχουν σε θεματικό ογκολογικό συμβούλιο. Με τη νέα απομακρυσμένη μονάδα προστίθενται νέα καθήκοντα ή καλύτερα να το πούμε νέα μέτωπα που απαιτούν περισσότερο προσωπικό. Ρωτάμε λοιπόν τι θα γίνει και με την κάλυψη των προϋπαρχουσών ελλείψεων αλλά και με τις νέες ανάγκες. Αυτή τη στιγμή η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας είναι στο ίδιο νοσοκομείο, στον ένατο όροφο και οι γιατροί μπορούν άμεσα να έχουν υποστήριξη σε απεικονιστικές εξετάσεις, υπέρηχο, ακτινογραφία, σε αναισθησιολόγο, καρδιολόγο. Τι θα γίνει με τη μονάδα όταν θα πάει στην Πηλαία? Τι θα γίνει με ακτινολόγο για αυτές τις απεικονιστικές εξετάσεις, υπέρηχος, ακτινογραφία, για παρακινήσεις, επίσης για ασθενείς οι οποίοι έχουν μετάσταση στα οστά κτλ. Βιοπαθολόγο, μικροβιολόγο για εξετάσεις αίματος. Ασθενοφόρο σε ετοιμότητα για επίκουσα μεταφορά στο νοσοκομείο από ανακοπή αναφυλακτικό σοκ. Έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό. Όλες οι κλινικές έχουν μόνο μια νοσηλευτήρια στη Βαρδινή Βάδια. Τέλος, οι διαλύσεις των φαρμάκων όλου του νοσοκομείου, δηλαδή των κλινικών και του ενάτου της μονάδας, γίνονται στον ένατο από φαρμακοποιό και νοσηλευτή με ευθύνη του φαρμακείου. Τώρα που θα μεταφερθεί στην Πηλαία, είπατε για μηχάνημα, πότε, πώς θα εξυπηρετούνται αυτό το διάστημα? Υπάρχει και το αντίστοιχο παράδειγμα του Άγιου Σάβα, το οποίο είναι μονάδα δηλαδή ημερήσιας νοσηλείας, η οποία είναι κάτι παραπάνω από 1 χιλιόμετρο. Εδώ μιλάμε για 4,5 χιλιόμετρα. Το Θεαγένειο από την Πηλαία, από τη νέα μονάδα, σε αστικό ιστό επιβαρημένο. Εκεί στον Άγιο Σάββα υπάρχει βανάκι το οποίο εξυπηρετεί το προσωπικό για διοικητικές υπηρεσίες και μόνιμα ασθενοφόρο κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπείων και λειτουργεί μέχρι τις 4. Κύριε Υπουργέ, νομίζουμε ότι αν ξεκινήσει αυτή η μονάδα χωρίς να υπάρχουν απαντήσεις σε όλα αυτά, αντί για λύση και θετική εξέλιξη με βάση τη δωρεά, θα προσθέσετε νέα βάρη στο προσωπικό και νέους κινδύνους στους ασθενείς. Το λέμε καθαρά. Η υγειονομική με νύχια και με δόντια είναι ο κρίκος που βαστάει από τη μία μεριά τα επιτεύγματα της επιστήμης που έχουν λύσεις για τους ασθενείς με καρκίνο και από την άλλη
τους καρκινικούς ασθενείς και την επιβίωσή τους και την ποιότητα ζωής τους. Αυτό τον κρίκο με αυτήν την διαδικασία δεν τον ενισχύεται, απέναντίας τον αδυνατίζεται. Και δεν θα το επιτρέψουμε ούτε να τον αδυνατίσετε ούτε να το σπάσετε, κύριε Υπουργέ. Θα το παρακολουθούμε στενά από το ξεκίνημα για να επανέλθουμε άμεσα στην περίπτωση που θυγούν τα συμφέροντα υγειονομικών και ασθενών.